Καφέ Bar and Caragats, Πλατεία Δασίου 22, Οριστιάδα. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον, στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Οριστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28300. Ασφαλιστικά γραφεία Λαμπερνάκη. Με ειδικές τιμές σε ανέργους, αγρότες, συνταξιούχους, σώματα ασφαλείας, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες. Soccer Park. Παίξε μπάλα. Στο τηλέφωνο 6946-854-858. Περιοχή Αγίου Νεκταρίου, πύργος Ορεστιάδας. Coach, μια σπουδαία νίκη σε μια σαφώς πολύ δύσκολη έδρα σήμερα. Ναι, ήταν πραγματικά ένα πραγματικό ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης, ένα ντέρμπι από τα παλιά. Εμείς κερδίσαμε και τις καιρικές συνθήκες και τις γηπεδικές. Ήμασταν καλύτεροι, κυριαρχήσαμε κατά κράτος. Νομίζω ότι το σκορ μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο σε έκταση. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά παίξαν πάρα πολύ καλά, δικαιούνται αυτή τη νίκη. Παίξαν για τον κόσμο. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και μας συμπαραστάθηκε. Την χαρίζουμε στο φίλαθλο κόσμο της ΑΕΔΕ Δημοτήχου και στην καταπληκτική διοίκηση που έχουμε. Και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Νίκο. Είχατε πει πριν λίγες μέρες ότι τα μεταξύ σας ντέρμπι θα είναι αυτά που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Σίγουρα πήρατε μια σπουδαία βαθμολογική ανάσα. Σίγουρα, όπως το είχαμε πει, πιστεύω ότι και το επόμενο ντέρμπι που έρχεται με την Άνθια και εκείνο θα κρίνει πολλά. Αλλά έχουμε ακόμα πολλές μάχες μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Πιστεύω ότι αγώνα με τον αγώνα θα βλέπουμε και ανάλογα θα κρίνουμε. Coach, δύο λόγια για το παιχνίδι. Τίποτα, τι να πω για το παιχνίδι. Πολλά θέλω να πω, δεν θα πω τίποτα όμως. Απολύτως. Εγώ θα σταθώ μόνο στο κομμάτι αγωνιστικό. Είπα στους παίκτες μέσα τα πάρα πολλά λάθη που κάναμε. Αλλά θεωρώ όμως ότι δεν ξέρω, εγώ θα σκεφτώ, μίλησα και στη διοίκηση, σε αυτή την παροδία την ποδοσφαιρική του νομού. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε σε σημείο που ο νομός μας να είναι ο πιο υποβαθμισμένος ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο για μένα τίποτα. Φάνηκε σήμερα ο διαιτητής που παίζει στο Super League έκανε ένα μάτσανο κάτω μόνος του. Φαντάζεσαι να μην ήταν και στο Super League. Δεν έχει ευθύνη, έτσι. Δεν έχουν ευθύνη στη διαιτησία για να το ξεκαθαρίσω για την ήττα. Πρώτα κοιτάμε τα δικά μας λάθη που ήταν πάρα πολλά. Αλλά πραγματικά αυτή η παροδία δεν ξέρω αν δεν σταματήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσω. Όχι για την ώρα, δεν μιλάω για την ώρα, γενικά για το ποδόσφαιρο στην περιοχή, στον νομό. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος, το λέω αυτό. Δεν είμαι σε εκνευρισμό, αλλά φτάνουμε σε σημείο, είμαστε πέντε αγωνιστικές και φεύγουμε από το παιχνίδι, από τον αγώνα και δεν το ευχαριστιόμαστε, γιατί βλέπουμε ότι κάνουν άλλοι κομμάντο και όχι αυτοί που είναι πρωταγωνιστές. Είμαι 24 στο γήπεδο, είναι η δουλειά μου αυτή και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει αγκαρία για να πάρουν 30-40 ευρώ γιατί έτσι έχουν μάθει, γίνονται πρωταγωνιστές και δεν αφήνουν τις ομάδες να παίξουν αυτό που μπορούν και αυτό που έχουν μάθει. Σπουδαία νίκη για την ομάδα σας, σίγουρα σε μια έδρα που θέλατε να πάρετε την νίκη, την πήρατε τελικά εύκολα με 3-0. Για άλλη μια φορά κρατήσατε το 0 στην εστία σας. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που τελικά πήγε καλά. Ναι, σε όλο το παιχνίδι ήμασταν πολύ ανώτεροι από την ομάδα του Αρέστη. Κατεβάζαμε την μπάλα καλύτερα και δημιουργούσαμε φάσεις πιο εύκολα. Δεν απειληθήκαμε σε όλο το παιχνίδι, εκτός από ένα δοκάρι από στημένη φάση. Πιστεύω ότι αποδείξαμε ότι τελικά δεν ήταν ντέρμπι και ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Τώρα τα επόμενα παιχνίδια σίγουρα θα τα αντιμετωπίσετε με το ίδιο ενδιαφέρον, με την ίδια σοβαρότητα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα σήμερα εδώ μέσα. Και κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και πηγαίνουμε καθαρά για την νίκη. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε και υπέστη μια ήττα. Ενώ περιμέναμε το μάτς όλη τη βδομάδα. Βασικά εδώ από την προετοιμασία περιμέναμε, από όταν μάθαμε την κλήρωση ότι η πέμπτη αγωνιστική παίζουμε με το Δημότυχο, το περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ανταποκριθήκαμε, κατώτερο των περιστάσεων. Δεν ήμασταν δυνατοί. Προσπαθήσαμε να απειλήσουμε, αλλά δεχτήκαμε γρήγορα γκολ, μας έκοψε τα πόδια. Έγινε το 2-0, χαθήκαν όλα μετά. Από εκεί και πέρα κάναμε ο καθένας ό,τι θέλαμε επί της ουσίας, δηλαδή δεν ακολουθήσαμε καθόλου την τακτική του προπονητή. Είμαστε υπεύθυνοι για την ήττα, αναλαμβάνουμε την ήττα. Δεν χάθηκε κάτι, έχει ακόμα πολλές αγωνιστικές. Θα κάνουμε το διπλό εκεί μέσα και θα είμαστε πάλι στα ίδια.